Το ύψος του χιονιού είναι γύρω στο 1,20. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι είναι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης. Σχεδόν σε όλα τα χωριά υπάρχει μερική ολική διακοπή ρεύματος. Ένα συνεργείο της ΔΕΗ βρίσκεται εδώ από το πρωί, δύο άτομα τα οποία δεν προλαβαίνουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Υπάρχει πρόβλημα στο δικό δίκτυο? Το δικό δίκτυο, το περιφερειακό, καθαρίζεται συνεχώς. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του οροπεδίου? Εγκλωβισμένοι υπάρχουν στην περιοχή Σελιά, όπου πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι κατέβηκε ένας φορτωτής της περιφέρειας και υπάρχει δυσκολία στο να μετακινηθούν οι κάτοικοι από τις οικίες τους. Υπάρχει το δικό δίκτυο προς Χερσόνησο, είναι ανοιχτό, μπορεί κάποιος να κατέβει, να ανέβει? Ναι, είναι ανοιχτό. Η τελευταία ενημέρωση είναι ανοιχτό, με δυσκολία βέβαια. Με πολύ δυσκολία. Εγκλωβισμένους κτηνοτρόφους έχετε κλείσει? Δεκάδες εγκλωβισμένοι κτηνοτρόφοι. Δεκάδες. Άλλους εγκλωβισμένους στην περιοχή, ακούσαμε για μια 78χρονη η οποία έπεσε το σπίτι και της έκλεισε την είσοδο. Λύθηκε το πρόβλημα αυτό? Ναι, στείλαμε το ΕΚΑΒ, πήγε το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική και το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών και την έχουν μεταφέρει από το μεσημέρι στο κέντρο υγείας για να μένει εκεί. Πόσα οχήματα έχετε στην διάνοιξη των δρόμων, κύριε Σταφανάκη, και αν έχουμε συνεχίζετε και αυτή την ώρα η χιονόπτωση? Έχουμε τον γκρέιντερ του Δήμου Οροπεδίου Λαστείου που επιχειρεί συνεχώς, χωρίς σταματημό από τη Δευτέρα το βράδυ, και σήμερα ήρθαν δύο γκρέιντερ της περιφέρειας. Το ένα έχει αναχωρήσει και αυτή τη στιγμή έχει παραμείνει το άλλο ένα. Έχετε χιονόπτωση αυτή την ώρα στην περιοχή του Οροπεδίου? Ναι, παραμένουμε σε